techmaniacs.gr, είμαι ο Δημήτρης Αμπράζης και κρατάω στα χέρια μου το Vodafone Smart 4 Turbo. Τουρμπάτη συσκευή φαίνεται, 4.400 για την κατηγορία της, 149 ευρώ μόνο. Είναι ίσως από τις πιο value for money συσκευές, αλλά μένει να δούμε αν όντως αξίζει τα λεφτά της. Η συσκευή αν αποδίδει καλά και αν είναι τόσο καλωστημένη όσο υπόσχεται η Vodafone. Πάμε λοιπόν να δούμε στο αναλυτικό review και να μάθουμε. Εδώ είναι λοιπόν το Vodafone Smart 4 Turbo, τουρμπάτο σύμφωνα με την Vodafone, έρχεται στα 149 ευρώ, καλή τιμούλα. Να δούμε έτσι ότι η συσκευή περιμετρικά, να δούμε και τα χαρακτηριστικά της, θα πούμε. Οθόνη 4,5 ίντσες με ανάλυση 480x854, αυτό μας δίνει 218 ppi, εντάξει δεν είναι super clear η οθόνη, φαίνονται τα πιξελάκια της, αλλά στην πραγματικότητα σε καθημερινή χρήση δεν τα καταλάβετε ιδιαίτερα, αν θέλετε τα απλά πράγματα από την συσκευή σας. Έχουμε VGA καμερούλα μπροστά, εδώ είναι οι αισθητήρες φωτός και απόστασης, τα κουμπιά κάτω είναι capacitive. Από αυτή την πλευρά έχουμε το volume rocker για την αυξομοίωση του ήχου μας, στο κάτω μέρος έχουμε το μικροφωνάκι και από εδώ είναι η εγκοπή που το τραβάμε για να ανοίξει το καπάκι, power button. Στο πάνω μέρος έχουμε micro USB 2 και εδώ έχουμε το jack για τα ακουστικά και στο πίσω μέρος έχουμε το φλασάκι με την κάμερα των 5 MP και το μικροφωνάκι στο πάνω μέρος για noise cancellation και για την εγγραφή του βίντεο και εδώ είναι το ηχείο. Η συσκευή φυσικά παίζει LTE 4G δίκτυα. Να το ανοίξουμε και μέσα. Εδώ είμαστε. Micro SD κάρτα, mini, micro SIM παίρνει κανονικά και η μπαταρία 1880 mAh. Να το κλείσουμε. Στο εσωτερικό έχουμε Snapdragon 400 χρονισμένο στα 1,2 GHz, είναι τετραπύρινος και έχουμε 1 GB RAM και 4 GB εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος, αλλά στο χρήστη δίνει γύρω στα 2 GB. Οπότε σίγουρα θα χρειαστείτε μια micro SD. Τι άλλο έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο από χαρακτηριστικά. Η GPU είναι Adreno 305 και πάμε να δούμε το γραφικό περιβάλλον, το οποίο πηγαίνει αρκετά γρήγορα. Βλέπετε είναι vanilla Android, γυμνό Android, έχει κάποιες εφαρμογές της Vodafone μόνο, διαχείριση της NFC. Περνάμε τα ταμπελάκια μας, τα NFC και κάνει τις ανάλογες ρυθμίσεις που έχουμε ορίσει. Για παράδειγμα εδώ πέρα όταν θέλουμε, μπαίνουμε σε αυτοκίνητο, θέλουμε Bluetooth, θέλουμε ξέρω εγώ κάποια εφαρμογή να ανοίγει. Όταν πούμε, προφανώς εκεί πέρα μπαίνει κάποιο GPS και τα λοιπά και είναι GG. Με το που το βάζουμε στην βάση εκεί πέρα σε αυτοκίνητο που έχουμε κολλήσει το tag, καπ, ανοίγει τις εφαρμογές και παίζει μπαλίτσα. Λοιπόν, είναι ωραία εφαρμογή. Βασικά είναι η μόνη που ξεχωρίζει από τις Vodafone. Οι υπόλοιπες είναι λίγο έτσι αδιάφορες. Cloud, εντάξει, μας δίνει λίγο χώρο. Τα κλασικά Discover και Updates, My Web, Protect και αυτά πάνω κάτω. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο από εφαρμογές. Έχει έτσι κάποιες τουριστικές συνήθως θα βρούμε από Vodafone, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει τρομερά χρήσιμες υπηρεσίες. Θα το χαρακτηρίζαμε bloatware, κατά τη γνώμη μας. Anyway. Η συσκευή τρέχει Android 4.4.2 KitKat. Εδώ είμαστε. Και δεν έχει κάτι άλλο, δηλαδή είναι stock Android. Δεν έχει έτσι κάτι ιδιαίτερα ξεχωριστό να δούμε. Έχουμε εξοικονόμηση μπαταρίας που ok. Και δεν έχει κάτι άλλο. Είναι stock Android. Το τυπικό stock Android. Πάμε λοιπόν να δούμε την οθόνη της συσκευής. Έχουμε περάσει τα δειγματάκια μας. Να βάλουμε έτσι να δούμε. Τι να δούμε. Σήμερα έχουμε ρωξία Hobbit. Ωραία. Οι γωνίες θέασης δεν είναι ιδιαίτερα καλές. Θα είναι καλύτερα να το βλέπετε
στην ευθεία. Αλλά και παραμένουν. Πατσό, okay, θα δείτε και λίγο πιο εδώ πάτε. Δεν έχουμε και τρελές απαιτήσεις από συσκευή 150 ευρώ. Η ποιότητα πάντως είναι αρκετά καλή, τα χρώματα είναι ρεαλιστικά. Βλέπουμε κάποια πιξελάκια. Δηλαδή, άμα το προσέξουμε πολύ. Θα τα δούμε στην οθόνη, άμα το φέρουμε πολύ κοντά. Αλλά οκ. Παλεύετε, δηλαδή μια χαρά θα δείτε τις ταινιούλες σας και τα βιντεάκια σας και τις φωτογραφίες σας. Είναι ικανοποιητική η οθόνη. Δεν είναι η καλύτερη που έχουμε δει. Είχαμε θέμα κάτω από τον ήλιο. Δεν είναι πολύ φωτεινή. Να το βάλουμε full φωτεινότητα. Δεν είναι πολύ φωτεινή η οθόνη. Δηλαδή κάτω από τον ήλιο είχαμε θεματάκια όταν ήταν πιο σκούρες οι εικόνες ή το φόντο πίσω. Μόνο στις λευκές βλέπαμε, αλλά ναι, έπρεπε να βάλουμε λίγο το χέρι από πάνω για να δούμε. Εντάξει, είναι μια συσκευή η οποία είναι budget. Όπως είδαμε τώρα και ο ήχος είναι έτσι λίγο χαμηλός. Είναι ποιοτικός μεν, αλλά δεν είναι πολύ δυνατός. Παρ' όλα αυτά, στα χρήματα αυτά που ζητάει η εταιρεία, δεν θα πούμε ότι είναι, τα πηγαίνει άσχημα, έτσι. Νομίζω έχουμε κάποια τραγούδα καφέ στις κομματάρες που έχω γράψει εγώ. Έλα. Εδώ πρέπει να είμαστε και ναι. Είμαστε δίχτυλ φωτεινότητα. Εντάξει, οκ, παίζει, αλλά θέλει σίγουρα ένταση. Αν είστε σε κάποιο χώρο έτσι εσωτερικό, ήσυχο, θα είναι ok. Δηλαδή θα δείτε και την ουλία, θα δείτε και το βιντεάκι και τα λοιπά. Τώρα έξω με θόρυβο, καλύτερα βάλτε ακουστικάκια για να έχετε και καλύτερο ήχο και καλύτερη έτσι, ποιότητα και τα λοιπά. Με ένα ζευγάρι καλά ακουστικά θα είστε ok. Αυτά λοιπόν από οθόνη και ήχο και ήρθε η ώρα να δούμε την κάμερα. Έχουμε το κλασικό μενού της. Την κλασική κάμερα, selfie. Λοιπόν, βίντεο πανοράμα και έλα και τα λοιπά. Ναι, αναγνώριση προσώπου. Έλα. Δεν του άρεσε ο φωτισμός. Anyway, γυρίζουμε μπροστά και πάμε να δούμε ρυθμίσεις. Μέγεθος εικόνας 5 MP. Δεν έχει ιδιαίτερα πολλές ρυθμίσεις. Την έκθεση με συμπλήν 2 stop. Ισορροπία λευκού. Τυπικές κλασικές ρυθμίσεις. Αυτόματο flash. Να δούμε και του βίντεο. Ποιότητα βίντεο μέχρι 720p. Δεν πάει 1080, παρότι σηκώνει θεωρητικά ο Snapdragon 400. Να έρθει ο Mr. Joker εδώ. Ο γεροδοποιός μας. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται τα πάει καλά οικονομικά. Να ανοίξουμε την καμερούλα στην φωτογραφία και να δούμε τι βγάλαμε. Είναι και λίγο θολή, μάλλον γιατί το χέρι μου πίσω, να σκουπίσω λίγο το φάκο μισό λεπτάκι. Και πάμε πάλι εδώ. Ναι, τώρα καλύτερα. Εντάξει, τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα φοβερό. Μια απλή κάμερα, 5 MP. Normal. Που θα σας βγάλει τις φωτογραφίες της παρέας σας όταν χρειαστείτε μια φωτογραφία, αλλά μέχρι εκεί. Μην περιμένετε να βγείτε για φωτογράφηση με αυτή την κάμερα. Καλά, με καμία κάμερα κινητού δεν βγαίνουμε για φωτογράφηση. Αλλά εντάξει, έχουμε δει και αρκετά καλή ποιότητα σε ορισμένες κάμερες κινητών. Θα λέγαμε αξιοπρεπέστατες. Anyway, αυτή είναι η καμερούλα, τίποτα το τρομερό. Και ήρθε η ώρα να δούμε λίγο τις επιδόσεις της συσκευής. Βασικά να δούμε πώς θα πάει στο browsing για αρχή. Βασικό σε ένα smartphone. Tech Manix φυσικά.
Μια χαρά ρολάριο, Snapdragon 400 είναι αρκετά δυνατός, τα λέγαμε. Δεν θα έχετε θέμα στο browsing. Δηλαδή είναι ok ο Snapdragon 400. Συγγνώμη, οπότε πάμε να δούμε τα benchmarks. Να ξεκινήσουμε από AnTuTu. Βλέπουμε εδώ πέρα τα χαρακτηριστικά, Snapdragon 400, την ανάλυση, τα είπαμε και πριν αυτά. Οπότε πάμε να δούμε το score, έβγαλε 16.130, βγάζει και παραπάνω, είναι χαμηλό αυτό το σκοράκι, έχουμε βγάλει και 18.000, μάλλον είχε σταθεί η συσκευή από τα πανωτά benchmarks που τρέξαμε τα τελευταία, γι' αυτό έβγαλε πιο χαμηλό score. Θα δείτε τέλος πάντων το υψηλότερο που θα έχουμε βγάλει στο αναλυτικό άρθρο, που συνοδεύει το review μαζί με τα δείγματα από την κάμερα, να δείτε πώς θα πάει η κάμερα του, θα έχει όλα τα δείγματάκια εκεί πέρα. Και Basemark OS Results 421, καλό σκοράκι για την συσκευή και την κατηγορία του. Μια χαρά είναι, δεν είναι το χιλιάρικο του S5 για παράδειγμα, αλλά είναι πάλι πάρα πολύ καλά. Basemark X, ναι, μας βάλαμε την καρτούλα τώρα και θέλει να κατεβάσει. Θα δείτε πάλι τα αποτελέσματα, γύρω στα 4 χιλιάρικα για βγάζει, 3,5-4 χιλιάρικα αν θυμάμαι καλά. Είναι αυτή η SD που μπαίνει, το κλασικό που έχουμε με τα δείγματα από τα βίντεο και μας χαλάει το benchmark. Τι άλλο έχουμε από benchmarks, 3DMark. Ψάχνει updates, δεν θα βρει update πριν λίγο τα κάναμε, λογικά. Αλλά και να βρει τα αποτελέσματα μας βγάλει. 5.766 στο iStorm, 4.896 στο Unlimited, στο Extreme 2.871. Για κάποιο λόγο το Extreme πάντα βγάζει λιγότερο από το Unlimited που είναι το πιο τούμπανο. Τέλος πάντων, είναι αρκετά καλά σκόρακια για την κατηγορία. Από τα πολύ δυνατά που έχουμε δει, σίγουρα θα μπορέσετε να παίξετε τα πάντα από παιχνίδια χωρίς κανένα πρόβλημα. Να φύγει ο Μίστερ από εδώ πέρα που τον ξέχασα. Και να δούμε και ένα... Quadrant, έχουμε τραβήξει screenshot. Όχι, αυτό είναι από άλλη συσκευή. Όχι. Οπότε πάμε να τρέξουμε ένα στα μπαμ. Να δούμε πώς θα πάει και εκεί. Τους άλλους δεν κρατάει πολύ το Quadrant. Yes, run. Να το αφήσουμε εδώ. Γενικά είναι ωραία συσκευούλα, δεν είναι άσχημη. Δηλαδή για 150 ευρώ και όμορφη θα τη λέγαμε ότι είναι και έτσι αρκετά καλές επιδόσεις έχει. Θα θέλαμε σίγουρα καλύτερη οθόνη. Αυτό είναι το μόνο που μας χάλασε. Εντάξει, τώρα η κάμερα είναι σχετικό. Ειδικά σε αυτά τα λεφτά δεν περιμένουμε τρελές επιδόσεις. Οπότε ναι. Τα FPS εδώ πέρα είναι καλά, είναι πάνω από 50-60 συνέχεια σχεδόν. Τέλος πάντων, είναι αρκετά καλή συσκευούλα. Είδαμε και τα benchmarks που δείχνουν ότι είναι ok. Δηλαδή θα μπορέσετε να παίξετε τα πάντα αξιοπρεπώς. Αυτό με την οθόνη μόνο, με λίγο καλύτερες γωνίες θέασης να είχε και λίγο περισσότερη φωτεινότητα, θα ήταν σίγουρα μια από τις πιο value for money συσκευές. Όχι πως δεν είναι και τώρα, αλλά έχει κάποιους ανταγωνιστές οι οποίοι είναι εξίσου ή λίγο καλύτεροι. Παρ' όλα αυτά έχει ένα όπλο. Λοιπόν, να δούμε το score, 8.232, είναι κλασικό σκοράκι Snapdragon 400, δεν περιμέναμε και κάτι λιγότερο άλλωστε. Πάμε να τρέξουμε και ένα Soulcraft. Μην μας δεις και αυτό να κατεβάσει γιατί δεν θα το τρέξουμε. Έλα. Φρικάρουν με την SD όταν μπαίνει. Όχι, εντάξει, αυτό από ό,τι φαίνεται θα παίξει. Να δούμε και πώς πάνε τα 3D παιχνιδάκια, πώς θα πηγαίνει στα 3D. Γενικά αυτά τα παιχνίδια είναι έτσι βαριά παιχνίδια σχετικά για μια GPU. Έχει 3D γραφικά, έχει encounters μέσα στο παιχνίδι, οπότε χρησιμοποιεί artificial intelligence, τι νοημοσύνη για το πώς θα επιτεθούν και πώς θα σε κυνηγήσουν και τα λοιπά.
Οπότε δεν θα λέγαμε ότι είναι ιδιαίτερα βαριά. Εντάξει, δεν έχει τα textures που έχει το The Dark Knight Rises για παράδειγμα, αλλά είναι βαριά παιχνιδάκια και σίγουρα είναι η πλειονότητα των παιχνιδιών στο ίδιο φόρτο για τον επεξεργαστή. Έλα. Οπ, το χειράκι σαν να παίζει αρκετά δυνατά τώρα. Να χαμηλώσουμε. Για να δούμε. Φορτώνει πάλι, οι γωνίες θέας βλέπετε που μας τα χαλάει λιγάκι. Έχουμε κάποιες χρωματικές αλλοιωσούλες, μαυρίζει και η οθόνη. Εδώ βλέπετε, δεν βλέπουμε την τύφλα μας. Αλλά οκ, okay, εντάξει τώρα, δεν παίζει κανείς παιχνίδι έτσι. Πω! Σχετικά γρήγορα φορτώνει πάντως. Να δώσω φωτεινότητα εδώ πέρα. Για να καταλάβετε και στα γραφικά και το πόσο έτσι δυνατό είναι το παιχνίδι. Ρίχνουμε το ξύλο μας, κλασικά. Εντάξει, πρώτη πίστα είναι. Παίζει χωρίς frame drops, παίζει πάρα πολύ καλά και εγώ πάω να πέσω στη φωτιά σε λίγο. Παίζει πάρα πολύ καλά. Δεν βλέπουμε frame drops, δεν βλέπουμε ιδιαίτερα κολλήματα κτλ. Οπότε σίγουρα θα χαρείτε το gaming στην συσκευή. Και βλέπετε ότι μιλάμε για αρκετά δυνατά γραφικά. Έτσι. Ωραία λοιπόν, οπότε αν μπορεί να παίξει αυτό, θα μπορείς να παίξει και τα περισσότερα παιχνίδια που θα θελήσετε να παίξετε. Έλα, ναι. Αυτά λοιπόν, ικανοποιητική συσκευούλα, πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το κλείσιμο. Είδαμε λοιπόν το Vodafone Smart 4 Turbo και είναι αρκετά τουρμπάτο. Πολύ καλές επιδόσεις, ο Snapdragon 400 είναι δυνατός επεξεργαστής για τη μεσαία κατηγορία όπως ξέρουμε. Η οθόνη θα θέλαμε να είναι πιο φωτεινή για να βλέπουμε σε εξωτερικούς χώρους πιο καλά και να έχει λίγο καλύτερες γωνίες θέασης, αλλά σε γενικές γραμμές η συσκευή είναι πάρα πολύ καλή. Τρέχει KitKat, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν το βλέπω να παίρνει updates σε Android Ten παρόλα αυτά. Αλλά η ποιότητα κατασκευής είναι καλή, η κάμερα δεν είναι ότι καλύτερο έχουμε δει, αλλά παραμένει αξιοπρεπές, δηλαδή μιλάμε για 150 ευρώ άλλωστε, 149 για την ακρίβεια, και οι επιδόσεις είναι πάρα πολύ καλές. Σίγουρα θα ικανοποιήσει όποιους το αποκτήσουν, οπότε είναι μια αγορά που πρέπει να την έχετε στο μυαλό σας, αν είστε σε αυτήν την κατηγορία. Αυτά λοιπόν από εμάς, να είστε όλοι καλά και μέχρι το επόμενο review, τα λέμε!